Φαίνεται λοιπόν πως ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει στους 900, στους αγνοούμενους. Εκφράζονται φόβοι λοιπόν ότι ο αριθμός των αγνοούμενων ανεβαίνει στους 900, ανάμεσα στους οποίους είναι 200 γυναίκες και περίπου 50 παιδιά. Αυτό δήλωσε ένας από τους επιζώντες στον Ιταλό εισαγγελέα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Πρόκειται για έναν μετανάστη που κατάγεται από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος είπε ακόμη ότι οι δουλέμποροι κρατούσαν κλειδωμένους μέσα στο αμπάρι του πλοίου εκατοντάδες μετανάστες, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν στο βυθό όταν αυτό ανετράπηκε και βυθίστηκε. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 18 είναι τα πλοιάρια της ακτοφυλακής στην περιοχή. Και την ίδια ώρα έχουμε την έκκληση του Ματέο Ρέντσι για έκτακτη σύνοδο κορυφής, ενώ σε λίγο αρχίζει και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όπου θα είναι και εκεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και θα εξεταστεί το μεταναστευτικό. Άρα κάτι κινείται. Πάντως και αυτή η πρόταση που έκανε ο Πρωθυπουργός ήταν σημαντική, νομίζω. Και σωστά πρέπει να προηγηθεί. Θα πρέπει να το έχουν κάνει ήδη οι ηγέτες εδώ του Νότου. Θα μαζευτούν εδώ οι δικοί μας, ο Έλληνας, ο Ιταλός, ο Μαλτέζος, ο Ισπανός κλπ. Να πιέσουν περισσότερο, νομίζω, θα ήταν μια ενέργεια που θα πίεζε πιο πολύ την Ευρώπη. Θα έλεγα, μάλιστα, και σε ορισμένες χώρες της από κάτω πλευράς. Ναι, ακριβώς. Όχι μόνο τις μεσογειακές ευρωπαϊκές. Δηλαδή, να πάρουν μια πρωτοβουλία μόνοι μας εμείς, πέρα από τη σύνοδο κορυφής που ασφαλώς πρέπει να γίνει. Αυτό να έχει γίνει να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Ίσως θα πρέπει να το έχουμε κάνει αυτό. Λοιπόν, πάμε Φινλανδία, όπου εκεί είχαμε αλλαγή σελίδας μετά τις βουλευτικές εκλογές.